διαμάχη για τα μεροκάματα στα χωράφια ήταν η αιτία της αιματηρής συμπλοκής μεταξύ συμμοριών Πακιστανών χθες το βράδυ στο Τιμπάκι, που μετατράπηκε σε πεδίο μάχης και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός 37χρονου και το σοβαρό τραυματισμό ενός 19χρονου. Σήμερα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια 17 συνολικά συλληφθέντες, τρεις εκ των οποίων βαρύνονται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Όλοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής. Τώρα πήραν προθεσμία μέχρι Παρασκευή 9.30 ώρα το πρωί. Και περιμένουμε να δούμε τι μας πούνε. Από μία πρώτη ουσιαστικά επικοινωνία που είχα με κάποιους συγγενείς των εντολίων μου, γίνεται λόγος για μία ανθρωποκτονία που έλαβε χώρα κάτω από συνθήκες που δεν έχουν φωτιστεί. Νομίζω ότι το αποδεικτικό υλικό το οποίο έχει συλλεγεί στη διάρκεια της αυτεπάγγελτης αστυνομικής προανάκρισης θα μπορούμε να διακριβώσουμε τις ακριβείς συνθήκες τέλεσης. Χωρίς περιστροφές, ο συνήγορος των κατηγορουμένων μίλησε για το κοινό μυστικό που κυκλοφορεί στο Τιμπάκι, δηλαδή για τις φατρίες των Πακιστανών που εκμεταλλεύονται τους ομοεθνείς τους που εργάζονται στα χωράφια του κάμπου της Μεσαράς. Ήταν ζήτημα χρόνου να συμβεί το συγκεκριμένο περιστατικό, δεδομένου ότι είχαν διαμορφωθεί κάποιες ομάδες οι οποίοι ερχόντουσαν σε επαφή με τους εργοδότες, εισέπραταν για λογαριασμό τους τις αμοιβές και στη συνέχεια όμως δεν τις απέδιδαν. Οπότε φαντάζεστε ότι ήταν ένα εκρηκτικό μείγμα. Όσοι δεν δέχονται να μπουν στο κύκλωμα αντιμετωπίζουν τις συνέπειες. Στο ιδιωτικό γκέτο τα μεροκάματα είναι μοιρασμένα και τις πληρωμές ορίζουν οι αρχηγοί. Οικονομικές ήταν όπως φαίνεται και οι διαφορές που οδήγησαν στη θανάσιμη συμπλοκή. Φατρία, σας με επιτραπεί, έκφραση, κυκλώματα, ας το πούμε, που εκμεταλλεύονται τον κάμματο των παιδιών. Και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, διότι καταλαβαίνετε ότι όταν έρχονται εδώ πέρα ξένοι και προσπαθούν να εξεύουν εργασία, φουντώνουν, έχουμε περιδιαγέρσεις συναισθημάτων, συγκρούονται εγωισμοί και φτάνουμε δυστυχώς και σε αυτές τις ακραίες αντικοινωνικές συμπεριφορές όπως ήταν η χθεσινή. Δεν πρέπει να γίνουν αυτά που είμαστε ένα ξένη χώρα, πρέπει δεν θα γίνουν αυτά. Αυτό το σκηνικό γίνεται κάθε 10 μέρες. Να σκοτώνονται, να σφάζονται, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον για τα μεροκάματα γίνονται όλα αυτά. Εντάξει, ξέρουμε ότι εδώ στο Τιμπάκι ξέρουμε, έχουμε αρκετά άτομα. Πολλά άτομα. Και δουλεύουν στη θερμοκήπια, εργάζονται οι άνθρωποι. Όλα ξεκίνησαν στις 9.30 το βράδυ, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα 30 ανδρών, κρατώντας τα χέρια βέργες και σιδερολωστούς, μπήκε σε κάθετο του κεντρικού δρόμου προς το παλιό κτίριο του συνεταιρισμού και άρχισαν να πετούν πέτρες σε σπίτι πρώτου ορόφου όπου διαμένουν Πακιστανοί. Τα αίματα άναψαν για τα καλά όταν τα περίπου 30 άτομα που βρισκόταν μέσα στο σπίτι κατέβηκαν και άρχισαν να διαπληκτίζονται με την πρώτη ομάδα. Έντρομοι περίοικοι είδαν να ξεδιπλώνεται ένα σκηνικό τρόμου με τα επεισόδια που ξέσπασαν να είναι ιδιαιτέρως βιαία. Χτυπιόντουσαν με ξύλα, με καδρόνια, ένα σωρό. Ξύλα, σίδερα και μαχαίρια δεν άργησαν να βγουν, ώσπου μέσα στο πανδαιμόνιο ένας 37χρονος δέχθηκε τη θανάσιμη μαχαιριά στο θώρακα και ξεψύχησε ακαριαία, ενώ ο 19χρονος είχε δεχτεί χτύπημα στο κεφάλι με σιδερένια σωλήνα. Ο νεκρός και ο τραυματίας μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Μυρών, με το 19χρονο να διακομίζεται άμεσα στο Παγνί, όπου νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νοσηλεύεται ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου μας. Είναι διασωληνωμένος. Βρίσκεται διασωληνωμένος σε καταστολή και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες ιατρούς σαν πάρα πολύ δύσκολη. Είναι σε πάρα πολύ βαριά κατάσταση. Τα κύρια τραύματά του εντοπίζονται στην περιοχή της κεφαλής. Την περιοχή έζωσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν και συνέλαβαν τα 17 άτομα, ενώ από το σημείο του εγκλήματος περισυνελέγησαν μεταλλικές και ξύλινες βέργες, ακόμα και σκεπάρνη.